Καλησπέρα φίλε ακροατές του Λίμπερο 104. Δημήτρη Τζομπατζόπουλο, τι κάνεις, πως είσαι? Όλα καλά. Έστειλα μήνυμα και δεν ήρθε. Θα το έστειλε στο Μετρόπολης. Πέντε 45 που σύριξε. Γάμο σου λέω. Ότι είσαι ικανός να γράφεις μήνυμα και να πηγαίνεις στο Μετρόπολης. Ενθουσιάστηκα από το σημερινό ποδοσέλιδο, ρε φίλε. Δηλαδή. Είναι εντυπωσιακό. Τι λέει? Άγγελος κρυφός σύμβουλος του Ιβάν για μεταγραφές. Αφού έχει τον Μίχελ. Ε? Αφού έχει τον Μίχελ, δεν είναι καλυμμένος στην κρίση. Δεν ξέρω, ρεπορτάζ εκκλησιαστικό δεν κάνω, ρε φίλε μου. Αλλά γενικά με εντυπωσίαστο από το σύνδεδο. Για μεταγραφές, δηλαδή πραγματικά το δυνατό κομμάτι του Άγγελου, έτσι κι αλλιώς. Και το πρώτο μήνυμα για αυτό είναι. Τι? Ο 903. Τι διχαστικό πρωτοσέλιδο είναι αυτό? Τι σκοπούς εξυπηρετεί? Ποια πλευρά το διαρρέει? Οι μάσκες έχουν πέσει πολύ πριν για κάποιους που κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Δεν είναι ότι κοιτάνε το συμφέρον τους. Το συμφέρον τους είναι να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Γιατί το αποκλείεις, φίλε. Το αποκλείεις. Τι εννοείς? Εντάξει, ο Σαββίδης έχει πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, τους οποίους... δεν μπαίνουν όλοι τους δικούς τους για να γίνονται θέματα. Άστο αυτό. Άστο αυτό. Αλλά το ότι δεν εμπιστεύεται τώρα... έναν που έχει εδώ και τον έχει μειώσει και ακούει δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι αλήθεια. Προφανώς είναι θέμα και πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, για να το καταλάβουμε τώρα, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα θαύμα. Πάει να πάρει πρώτο πρωτάθλημα και μετά να γίνει κανονική ομάδα, οργανωμένη, στρωμένη, που λειτουργεί καθημερινά όπως πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, θαύμα πάει να κάνει. Οι κανονικές ομάδες πρώτα φτιάχνουν τα μέσα και τελειοποιούνται στην καθημερινότητα, στο σκάουτινγκ, στην αναζήτηση, σε όλους τους τομείς, και μετά παίρνουν και το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει το αντίστροφο. Τώρα τι να λέμε. Τι να λέμε. Ναι. Άντε και σύμβουλος σε θέματα τύπου. Ωραία. Ακούτε ΠΑΟΚ ΟΣΕΡΑ εδώ στο Λίμπερο. Μου στέλνει αεξής. Ναι. Ρεπόρτερ, συνάδελφος. Δυνατός κιόλας. Έχεις τηλέφωνο Άγγελου? Θέλει ένας φίλος να προτείνει να παίξεις στον ΠΑΟΚ. Γιατί γελάζε? Γιατί γελάς? Το αποκλείεις? Γιατί γελάς? Όχι, γελάω με τρολάρι πρωί πρωί. Ναι, εντάξει. Τι λειτουργεί καλύτερα το πράγμα? Άσε τώρα. Τα λέγαμε και χθες το βράδυ. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις? Με τον κάθε Ζαμπράνο και τον κάθε... που μαθαίνεις μετά από 2-3 μήνες τι είναι και πώς είναι. Τώρα τι να λέμε. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Ή καλό μεσημέρι, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω με ένα πεντάλεπτο για το Διούδη. Α, να φύγω εγώ. Με φόρτωσε. Όχι, φίλε μου, θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν... θα πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ με τη σχολή κουλούρι. Ούτε τον κοιτά. Ούτε τον κοιτά. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Τι ασχολείσαι. Ξέρεις τι, όχι, είναι και καμιά φορά. Μου λένε όλοι είναι καλό παιδί. Θέλει να την κάμερα αυτό. Ρε, να τρέξει. Αγόρι μου, είναι καλό παιδί ο Διούδης. Μαζί σου είναι καλό παιδί ο Διούδης. Ο Κουλούρης είναι φίλος του. Γενιά του, μαζί εθνικές ιστορίες, ίδια πόλη κτλ. Κτλ. Πιο μεγάλος είναι ο Διούδης. Πιο μεγάλος είναι, βρε αγόρι μου, αλλά εντάξει, μαζί συναντηθήκανε και 10 φορές, 15, 20. Είναι γνωστή, το ξέρω. Ωραία. Και πας και κάνεις mind game σε ένα παιδί το οποίο παλεύει να καθιερωθεί σε έναν πάγο πάρα πολύ δύσκολο. Του κάνεις βλαχομαγκιά. Ωραία, ενώ είναι γνωστό σου και φίλο σου, στο ενδεχόμενο μία στις 10 να πιάσει το πέναλτι να ξεφτυλιστεί. Αλλά εκεί που ο Κουλούρης που είναι πραγματικά καλό παιδί και το ξέρουμε όλοι, ναι, βάζει τον γκολ και δεν πάει να του δώσει να κολλήσει τη μούρη του εκεί και να τον ξεφτυλίσει. Γιατί έτσι πρέπει να κάνει κανονικά. Πρέπει να πάρει να του κολλήσει τη μούρη και να μην του λέει τίποτα. Τίποτα. Το ταμπλό, δείτε το ταμπλό. Το ταμπλό, γύρι να πει. Κύριε. Και έχουμε ακόμα μισή ώρα. Ναι. Να, πιεσ, να του πει να το πιέσουμε ή να αράξουμε, φιλαράκο. Πώς το βλέπεις? Γιατί και πέρυσι έκανε κάτι unfair ο Διούδης. Γιατί άντε και πετυχαίνεις εκεί με τα τρίκαλα αυτό που πέτυχες. Ναι. Μαγκιά. Μετά κάνει μια απαξιωτική κίνηση. Άντε βλάκα, ναι. Άντε βλάκα, ναι. Η οποία να πας να του. Να του τη δώσεις κατευθείαν, φίλε. Έτσι είναι. Μαγκιά σου, έκανε ότι έκανε και δικαιώθηκε και δίνει και την νίκη στον Άρη. Μπράβο. Αυτό το άντερεσί που του κάνει μετά είναι αλητία. Αλητία είναι αυτό. Και πραγματικά απορώ. Αλλά δεν ασχολήθηκε ο άλλος. Σου βάζει το πεναλτάκι. Δεν πήρε, έπρεπε να πάρει την μπάλα την νηστεία. Έπρεπε να πάρει την μπάλα. Όχι, μόνο. Να του κολλήσει τη μούρη για 5 δευτερόλεπτα. Του πει τι έγινε, αδερφούλη.
Τώρα. Τώρα. Θα σου κάνω λίγο mind game εγώ. Τώρα που δεν ξέρει σε ποια κατηγορία θα παίζει του χρόνου πάλι. Αλλά ναι, είναι και η μοίρα. Αυτό και ο Μπουγαίδης. Όπου πάνε πέφτουνε. Τέλος πάντων. Ωραία. Δεν είναι. Μερικά πράγματα, φίλε. Η συμμετοχή στη μανούρα μετά με το Βηγιαφάνες, δηλαδή πραγματικά είναι λίγο αστεία. Το να τρέχει ο Διούδης να κάνει μανούρα. Αλλά. Όχι, δεν χρειάζεται να υπερασπίζεσαι τώρα αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Η συμπεριφορά του είναι τραγική. Επειδή προέρχεται από σένα. Και ο Γιαννιώτας προέρχεται από σένα. Και τον βλέπεις και εσύ ο ίδιος θες να τον πυροβολήσεις την ώρα που παίζει. Αν και ηρέμησε. Έπεσε ηρωικά στην Κροατία. Ναι. Στη Βοσνία, δηλαδή. Στη Βοσνία. Ναι. Έπεσε ηρωικά όμως. Ναι, τέλος πάντων. Πήγε εκεί. Δηλαδή ο Βόσνιος που δεν τον ήξερε, τον είδε και λέει: εδώ είμαστε. Δες τι παιδιά έχει βγάλει από τις ακαδημίες. Ο Κατίδης. Πεχτάρα. Δεν έπαιξε πουθενά. Δεν σας προβληματίζει αυτό το πράγμα τη συμπεριφορά του. Έκλεισε το πεντάλεπτο. Όχι, γιατί με το Διούδη είπα να μου το βγάλουν και ήρωα. Που έκανε. Που είχε τραγική συμπεριφορά. Τραγική. Ακολουθεί δύσκολο εξάμεινο για το Διούδη. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του. Εμείς θα τον αφήσουμε στην ησυχία του. Αλλά μην μου ανοίγουν θέμα Διούδη. Αν είμαι γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ, δεν θα φτάσει στα αποδυτήρια ο Διούδης. Δεν θα φτάσει. Γι' αυτό δεν είσαι. Σήμερα είναι η μέρα μπάσκετ. Βέβαια. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο Βάμε. Γιατί έχει σημασία βαθμολογική. Βρήκα δύο διαρκείες. Ναι. Μεγάλο γιατί ο αντίπαλος είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Θες να πάμε μαζί. Θεαματική ομάδα. Έχω δουλειά. Τι δουλειά. Θεαματική ομάδα. Μεγάλο γιατί προλαβαίνει δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ. Είναι το απόλυτο crash test σήμερα για να το συζητήσουμε σοβαρά λίγο. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει αυτή την ομάδα που εγώ τρόμαξα από την είδα από το παιχνίδι, έστω και αν ο ΠΑΟΚ ήταν σε κακό χάλι, αλλά πραγματικά είδα πέντε Αμερικάνους πώς τους έχουν, ρε. Να πηδάνε στο Θεό, να κάνουν να ράνουν. Όλοι είναι εκεί, Δημήτρη. Να σουτάρουν, να κάνουν, δηλαδή πραγματικά. Δεν έχει 2-10 κτλ. Mm. Τρέχουν, παίζουν, στην έδρα τους βάζουν 90 πόντους, 90 φεύγα. Έχουν κερδίσει πολύ καλές ομάδες με μεγάλες διαφορές. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Άμα τα καταφέρει θα τις αυξήσει πολύ τις ελπίδες του. Είναι το πιο δύσκολο εδώ σε παιχνίδι νομίζω. Ναι. Μετά μπορεί να πάρει τα άλλα εντός, να κάνει και τη μία εκτός ή και δύο εκτός. Ήταν φαβορή ο ΠΑΟΚ και άλλαξε. Πώς άλλαξε. Έγινε φαβορή η γερμανική ομάδα. Πώς ήταν φαβορή ο ΠΑΟΚ, φίλε, πολύ καλή. Άνοιξε με φαβορή τον ΠΑΟΚ. Σερί ο ΠΑΟΚ, εντός έδρας κτλ. Αλήθεια είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες έδρας για τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 2-35. Ανέβηκε κι άλλο. Ο Άσος 2-35. Ναι, 1-57 εδώ του κόμματος. Έπεσε. Παίζεται δηλαδή η γερμανική ομάδα. Λογικό παίζεται η γερμανική ομάδα, ρε φίλε. Ημίχρονο τελικό 360 άσους άσους. Ναι, ναι. Αυτό είναι το γεγονός της ημέρας. Άσους 6-20. Αυτό είναι το γεγονός της ημέρας. Το μπασκετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. 7:30. Αργότερα θα δώσουμε και εισιτήρια για φίλους που θέλουν να βρεθούν στο Παλατάκι. Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Αύριο παίζει βόλεϊ ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ποδόσφαιρο ετοιμασία. Ετοιμασία για τον επόμενο αγώνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν. Δώρο, ρε, δώρο κοίτα που μας δίνει. Over 78,5 πόντους. Ο ΠΑΟΚ τους πιάνει, ναι, ναι, για πλάκα. 2-30. Καλά. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Θα παίξω. Και ενώ διαβάζουμε στο Newsfish ότι έκανε ντου η ελληνική αστυνομία σε παράνομα καζίνο σε Τούμπα και Μενεμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιο λάθος θα κάνανε. Πρώτα Τούμπα μετά Μενεμένη. Κοινωνικός ρατσισμός, φίλε. Παράνομα καζίνο. Θα διαβάσουμε την είδηση. Κανονικά στη Μενεμένη πρέπει να κάνουν ντου σε νόμιμα καζίνο, ρε φίλε, γιατί τα παράνομα. Άλλη είδηση στο Newsfish,
το οποίο είναι πολύ μπροστά, το έφτιαξε βίντεο... και πουλούσε σοκολάτες, κάναβης και χασισέλαιο στη Θεσσαλονίκη. Φίλε ζαχαροπλαστική, είναι πολύ ανεπτυγμένη. Θα μπω να δω εδώ τι λέει. Στο Κορδελιό σίγουρα. Χειροπέδησε 25χρονο. Συνελήφθη χθες, 12 το μεσημέρι. Το τμήματος ασφάλειας Βέρειας. Κάτσε ρε παιδιά, Βέρειας λέει εδώ. Ένας πρόσφυγος με το εντοπίστηκε σε περιοχή Θεσσαλονίκης. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Από το τμήμα ασφάλειας Βέρειας. Εντοπίστηκε τον ακολουθούσα μέχρι εδώ, χαμπάρ δεν πήρε. Ναι. Άρα τη Βέρεια είναι. Γιατί χρειώνεται την πόλη. Δυσφημίζει την πόλη μας. Γιατί δυσφημίζει την πόλη μας, κύριε. Η οποία με μπουτάρι είναι πλέον. Αλλάζει μορφή, όπως έλεγε και χθες και ο. Σοκολάτες κάναβης. Ο Τσίμας στο Sky. Τι έλεγε? Ότι έχει αλλάξει η Θεσσαλονίκη, δεν είναι πλέον η συντηρητική πόλη που ξέρατε. Έτσι. Χθες 2 ώρα εκπομπή. Χάσαμε εμείς γιατί είχαμε. Ναι. Είχε αφιέρωμα στην πόλη. Γιατί δεν αλλαγές... με πήρε συνέντευξη. Ε? Δεν με πήρε συνέντευξη. Ο Τσίμας. Θα το Sky εσένα. Α, ο Sky είναι ο Τσίμας. Δεν με πάρει το Sky. Δύσκολα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Για να δούμε τι έχουμε στην επικαιρότητα. Και μπασκετικά σήμερα και ποδοσφαιρικά και όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τις 2. Αυτό σου λέω. Μην τα βάζει με τον Τζαλτίδη. Μην τα βάζει. Πάρ το Βιερίνη έξω τώρα. Βιερίνη, και για τα επόμενα μάτς. Γιατί? Με το φίλο του το Δίτη. Με το φίλο του το Δίτη. Ο Δίτη, ναι. Κορυφαίο μήνυμα, φίλε, χθες ποιος ήσουν. Κορυφαίο μήνυμα, εκπληκτικό. Εντάξει, ο Βιερίνη αυτή τη στιγμή έχει δράματα. Ναι, μεν γίνεται μια επέμβαση στο κορυδίτη. Λαπαροσκοπικά δεν είναι από πάνω, δεν είναι. Ρε φίλε, και εγώ όταν έκανα χωρί χαράματα. Τέσσερα σημεία είχα χαράματα. Λαπαροσκοπικά. Ναι. Τις πρώτες δύο μέρες δεν μπορούσα να κουνηθώ. Καλά, εσένα που να, εντάξει, εννοείται. Και μετά. Σένα με, με καραβόσκινο πνευμασία. Και μετά περπατούσα απλά και μετά από μια εβδομάδα σταμάτησα να έχω ενοχλήσει εντελώς. Όταν έβγαλα τα ράματα. Α, δηλαδή δεν έχει Σάββατο Βιερίνια και Τρίτη Βιερίνια. Δεν έχει, δεν το ρισκάρει, δε φίλε αυτό. Άστο να πω, εντάξει. Να πάρει και ανάσες, είναι σημαντικό ο Βιερίνια. Είναι αλήθεια που τον πήρε τηλέφωνο ο Λουτσέσκου και του έδωσε συγχαρητήρια? Έτσι λέγεται. Για το ότι έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια την προηγούμενη εβδομάδα, με τη θλάση τότε, για να μπει, να την ξεπεράσει. Την ξεπέρασε. Ναι, έφτασε στα όρια. Και αυτή η προσπάθεια ήταν το πιο μεγάλο μήνυμα προς όλη την ομάδα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Δηλαδή όλη αυτή η υπερπροσπάθειά του να κάνει το αδύνατο, γιατί θλάσεις 7-8 μέρες είναι σχεδόν αδύνατο να ξεπεραστεί και με μεγάλο ρίσκο. Όλη αυτή η προσπάθεια έδωσε και στους υπόλοιπους να καταλάβουν το τι παίζεται. Φίλε, ξέχωρα τώρα με την κουβέντα που έχει ανοίξει. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος με τον Βαρέλα. Ράστο Βαρέλα, Βαρέλα είναι στο γήπεδο. Ναι. Εδώ λέμε για το τι έγινε εκτός γήπεδου. Στο γήπεδο βλέπεις ποιος παίρνει τα μηνύματα σωστά. Ο Βαρέλα είναι σταθερός. Είναι, ναι, έχει κάνει καλή, το παιχνίδι, καλή απόδοση. Κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Ο καλός Βαρέλα μέχρι την Κυριακή κάνει το τέλειο παιχνίδι. Πες μου μία φάση που του φύγει. Ούτε του Μαρεζά του φύγει. Απλά ο Βαρέλα ήταν και πιο εντυπωσιακός. Πιο... Εγώ θέτω άλλο θέμα. Εσύ μιλάς για το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Okay. Ρε αγόρι μου, για να μπει μία ομάδα να έχει ένα επίπεδο συνοχής, πρέπει η εβδομάδα να έχει κυλήσει ομαλά. Ο Βιερίνια σου λέει ο Λουτσέσκου πέρασε το σωστό μήνυμα. Το μήνυμα πέρασε στην ομάδα και εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο. Για αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Ωραία. Δεν είπε κανείς αντίθετο. Άλλος πονάει και είναι οκ, okay, πονάω, εγώ δεν μπορώ. Τι με νοιάζει. Άλλος έχει θλάση που είναι κάτι δύσκολο να τα παίξει. Διάταση έχει, εντάξει. Και λέει θα το παλέψω. Το παλεύει και έρχεται ο Δίτης και... στη φέρνει. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν πειράζει, δεν μας βγήκε σε κακό. Μια χαρά ήταν ο Κρέσπο. Συμμετοχή σε 2 γκολ. Δεν έχει καμία σχέση. Ρε αγόρι μου. Ο Πάοκ με Βιερίνη και ο Πάοκ χωρίς Βιερίνη. Μαζί σου, κερδίσαμε 4-0. Ναι. Είχε συμμετοχή ο Κρέσπο σε 2 γκολ. Ωραία. Άμυνα δεχτήκαμε φάση. Όχι. Μια χαρά μας πήγε. Δεν ήταν καλό ο Πάοκ. Ρε αγόρι μου, τι δεν ήταν καλό ο Πάοκ. 4-0 κέρδισε. Και τι? Εντάξει, τι. Άμα ήταν καλό, πόσο θα κέρδισε 12. Μπορεί. Μπορεί να λύγει και 0-0 να μας είναι καλός. Αυτό σου λέω. Τι σχέση έχει το σκορ με την εμφάνιση? Ουσία, φίλε, ουσία. Η ουσία, ναι, βέβαια. Ουσία. Ουσία. Όλα τα άλλα, όταν κόβερεσαι. Άλλα για να κερδίσει, δηλαδή συνήθως πρέπει να παίζει και καλά. Ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει τα δώρα του Μόρα στο Αγρίνιο, θα κερδίσει, πιστεύει. Είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ. Που έχει μπει δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός και δεν έχει το παιχνίδι 100%. Και κάνει ο άλλος τις μαγείες του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
Και για το θέμα του Ζαμπράνο, για το οποίο πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Πριν δώσουμε την καλημέρα μας στην Ελένη Μπούντου, για τον Περουβιανό, να πούμε ότι βεβαίως χθες μεταδόθηκε λανθασμένα η πληροφορία ότι έφυγε. Βεβαίως, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, ήταν λάθος το συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα έγινε μεγάλη κέντα βεβαίως. Δεν δικαιολογία, απλώς να περιγράψουμε το σκηνικό ότι πράγματι ήταν στο αεροδρόμιο με πολλές βαλίτσες και μιλούσε με παοξίδες για το ότι θα φύγει από την ομάδα, γιατί, πώς, αυτά κτλ. Και καταλάβαν όλοι ότι φεύγει εκείνη τη στιγμή. Okay, δεν έφευγε ο ίδιος, έφευγε η οικογένεια εκείνη τη στιγμή, με πολλά πράγματα, για μόνιμη προφανώς αποχώρηση. Ο ίδιος παρέμεινε εδώ και ήταν κανονικά στην προπόνηση για να μην δώσει κανένα δικαίωμα. Η ουσία δεν αλλάζει. Το διαζύγιο πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Θα δούμε τον τρόπο κτλ. Εντάξει, απλώς... υπάρχει ρήτρα ότι επιστρέφει το Γενάρη, άμα δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιος είναι ο τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος, ενημερώνεται, γεια σας, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Θέλω να πιστεύω. Ναι, ναι. Απλώς να το ξεκαθαρίσουμε για ό,τι συνέβη χθες. Πάμε τώρα στην Ελένη Μπούντου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, εγώ θα σταθώ στο Βιερίνιο γιατί το κέρδισα το στοίχημα. Άσχετα αν μετά στάθηκε άτυχος λόγω σκολικοειδίτιδας και έκανε τη συγκεκριμένη. Θα έπρεπε να το προβλέψεις. Το είχαμε προβλέψει, βέβαια. Εγώ έδινα ποσοστό 80-20. Έτσι, Δημήτρη, τα έχει σημειώσει. Το πετύχαμε, αν και Δεν πέτυχες. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν το Σάββατο ή την Κυριακή. Δεν ξέρεις. Ο Λουτσέσκου είπε: εγώ θα πάρω το μέρος της Μπούντου για ακόμη μια φορά δημοσίως και θα πω ότι ο Λουτσέσκου είπε: θα παίξει. Όχι. Έχουμε καλές ελπίδες, είπε. Άσε τώρα. Έχουμε καλές ελπίδες. Κοίταξε, Τετάρτη, Πέμπτη ήμασταν λίγο σφιχτά και ο ίδιος δεν το ένιωθε πολύ καλά το πόδι του. Αλλά. Λοιπόν, τον κέρδισε το Σκουλίκι. Τελείωσε. Όχι, δεν το έχασε. Έχασε από το Σκουλίκι. Κέρδισε το Σκουλίκι, η αλήθεια είναι. Το έχασε. Έχασε. Έχασε ένα μάτς. Αλλά το κέρδισε. Τρία, όχι ένα. Εδώ λέμε ότι θα μείνει και άλλα μάτς έξω. Είναι το σημαντικό αυτό. Όλα είναι σημαντικά. Πάντως, μην περνάς λάθος μηνύματα στον αέρα της πόλης. Έτσι. Πάντως, για την επικοινωνία που είχε ο Λουτσέσκου με το Βιερίνια, θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, από το απόγευμα της Παρασκευής, που έφυγε από την προπόνηση, που είχε κάτι ενοχλήσει στο στομάχι του και δεν καταλάβαινε ακριβώς τι είναι, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του και ο Παντελής Κωνσταντινίδης πήγε στο νοσοκομείο, στην κλινική που έκανε την επέμβαση, και η οικογένεια Σαββίδη και επικοινώνησε. Που του έστειλε να θοδέσμε με κίτρινα τριαντάφυλλα. Και το βράδυ επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να μάθει. Η οικογένεια δεν του έστειλε ανθοδέσμη με κίτρινα τριαντάφυλλα. Και την επόμενη μέρα ακριβώς του έστειλε και ανθοδέσμη με άσπρα, όχι κίτρινα. Κίτρινα ήταν, Ελένη. Άσπρα ήταν, φαινόταν στη φωτογραφία. Εγώ κίτρινα τα είδα. Μπορεί το φίλτρο που δουλεύτηκε να το έκανε λίγο. Επειδή ο Δημήτρης δεν ξέρει από φίλτρα στο Instagram, γι' αυτό να διευκρινίσουμε. Ούτε εγώ ξέρω από φίλτρα. Α, έχει ρεπορτάζ και γύρω τριαντάφυλλα, αυτό μα λε τώρα. Και για τα φίλτρα έχει ρεπορτάζ από ό,τι βλέπει. Κυρίω για τα φίλτρα. Ναι, επικοινώνησαν μαζί του και το βράδυ που ήταν στην κλινική και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν κοντά του. Το σημαντικότερο, όπως του μετέφεραν, είναι να είναι καλά, να νιώθει καλά στην υγεία του, και το γεγονός ότι έχασε το παιχνίδι τουλάχιστον σε πρώτη φάση της Κυριακής και προφανώς και αυτό με τον Πλατανιά, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Του μετέφεραν πως είναι δίπλα του, πως είναι κοντά του. Είδαμε και την ανθοδέσμη την οποία πόσταρε και ο ίδιος, ευχαριστώντας την οικογένεια Σαββίδη για τις ευχές. Ο Βιερίνη, ο οποίος ήθελε, καταρχάς, ναι μεν έχασε το παιχνίδι αγωνιστικά, έτσι δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν, αλλά ήθελε και να βρεθεί στην Τούμπα. Ρώτησε τους γιατρούς, τους ρώτησε εκεί τους ανθρώπους. Α, δεν ήταν παρόν, Όχι, δεν ήταν δεν παρόν, γιατί... Στο σπίτι ήτανε. Έπρεπε να είναι στο σπίτι, έπρεπε να ξεκουράζεται, να μην ταλαιπωρείται πολύ. Έχουμε ρεπορτάκι το πώς πανηγύρισε τα γκόλ, Ελένη. Ξαπλωμένος στο καναπέ, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση και ο καιρός ακόμη παίζει ρόλο μετά από μια επέμβαση, οπότε ήταν και θέμα καιρού την Κυριακή το να βρεθεί στο γήπεδο. Το ήθελε όλη η οικογένεια, σύσσωμη το περίμενε πώς και πώς το συγκεκριμένο παιχνίδι, τελικά δεν τα κατάφεραν. Πες μας για τη συνέντευξη της συζύγου στη Φόρτσα, καταρχάς, τι ήταν το πιο σημαντικό, κράτησα από όλα όσα είπε.
Τι κράτησα. Κράτησα πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι, Δημήτρη, ότι όταν έγραφα την συνέντευξη, δεν ήξερα τι να κρατήσω μέσα, γιατί ήταν ένα δισέλιδο με συγκεκριμένες λέξεις, και τι να αφήσω. Γιατί το πιάσαμε από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν οι δυο τους, που η Βάσο δεν ήξερε καν αγγλικά, δεν θυμόταν μάλλον τα αγγλικά τους, ο Αντρέ δεν μιλούσε ελληνικά. Οπότε... Το 10, το 9, κάπου εκεί, Ναι, ναι, ναι. Οπότε ήταν η επικοινωνία τους σε πρώτη φάση πάρα πολύ δύσκολη, γινόταν μόνο με τα μάτια. Έτσι σαν, σαν πρώτο παρασκήνιο της γνωριμίας τους, όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και με τον ερχομό της κόρης τους. Γενικότερα στη ζωή τους όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα όταν πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Βόλφσμπουργκ. Κάτσε. Για εκείνη την περίοδο είπε ήταν ο χειρότερος Αντρέ που είχα δει ποτέ. Είπε ότι δεν έχω δει στεναχωρημένο Αντρέ από το Γενάρη του 2012. Υπήρχαν πολλές εντάξεις. Του 11. Το τραυματισμός του είναι εκεί. Όχι, που έφυγε. Το 12. 12, Δημήτρη. 12. Γενάρης 12. Γενάρης 12, ναι. Μετά την τότε. Ναι. Στην οποία δεν είχε παίξει, ναι. Καταρχάς... Που είπε ότι κάποια στιγμή είχε και κόσμο στο σπίτι του. Στο σπίτι τους. Όλα έγιναν την πρωτοχρονιά, δηλαδή έτσι μπήκε η πρώτη μέρα του Γενάρη την πρωτοχρονιά, έχοντας βεβαίως γίνει γνωστό ότι ο Αντρέ θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε αποσαφινιστεί πού θα πάει ο Αντρέ. Έκανε το ταξίδι στη Γερμανία και σε επικοινωνία που είχε με τη σύζυγό του, του έλεγε ότι μάλλον κλείνω στη Βόλφσμπουργκ. Ούτε η ίδια ήξερε τι γινόταν. Σαν πως ήξερε ο ΠΑΟΚ τι γινόταν. Το deal έγινε, οι υπογραφές έπεσαν. Η Βόλφσμπουργκ του έδωσε άδεια να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για 2-3 μέρες για να μαζέψει τα πράγματά του, να αποχαιρετήσει. Λέει ένα πολύ ωραίο σκηνικό ότι μαζεύτηκαν στο παλιό το σπίτι γιατί πλέον έχουν μετακομίσει οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ήταν γύρω στα 10 με 15 άτομα για να τον αποχαιρετήσουν. Κατέβηκε κάτω ο Αντρέ. Αφού είχε κλείσει. Αφού είχε κλείσει, είχε γίνει γνωστό ότι θα συνεχίσει τη Γερμανία και απλά επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει έτσι κάποια πράγματα. Ναι. Και βρέθηκαν ξαφνικά εκείνο το απόγευμα, το μεσημεράκι κάτω από το σπίτι του. Για να τον αγκαλιάσουν, να τον αποχαιρετήσουν και όταν ανέβηκε πάνω, μου λέει: δεν έχω δει πιο στεναχωρημένο Αντρέ όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω. Και περιέγραψε ταυτόχρονα και το σκηνικό τώρα του καλοκαιριού, της ημέρας που πήγε στα γραφεία. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δεν έγιναν γρήγορα. Απλά πέρασαν τα χρόνια πολύ γρήγορα. Ναι, τα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα. Είναι φοβερό. Αναφορικά με το γεγονός πώς πέφτουν οι υπογραφές, πώς έγιναν όλα. Γιατί σαν σκηνικό αυτό του καλοκαιριού κράτησε πάρα πολύ. Η Βάσο είπε ότι βρισκόμασταν στην Ελλάδα για φυσιοθεραπείες. Ο Αντρέ προφανώς και περίμενε τον ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα. Ήθελε να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Το πώς και γιατί φτάσαμε στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου είναι σίγουρα μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά πάντως εκείνη την μέρα ο Αντρέ, όπως ανέφερε η Βάσο, γύρισε στο σπίτι στις 2 η ώρα το μεσημέρι και μου είπε: φεύγω, πάω στην Τούμπα και ίσως γυρίσω ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ίσως. Το έμαθε 5 η ώρα από τα ραδιόφωνα, από τα site και ίδια. Η σύζυγος. Ναι, γιατί την ρώτησα ότι εσύ είχες επικοινωνία μαζί του όσο ήταν πάνω στα γραφεία ή όταν βγήκε η ανακοίνωση. Σιγά μην πήγαινε στα γραφεία και τον άφηνε να φύγει χωρίς να υπογράψει. Και... μια φορά έγινε με τον Αποσάφτο και υπέγραψε την ΑΕΚ. Η απάντησή της ήταν ότι όχι, ενημερώθηκε από τα ραδιόφωνα ότι υπέγραψε και κατόπιν μπόρεσα και μίλησα μαζί του και είδα και τον κόσμο που τον περίμενε κάτω. Ναι. Έτσι ήταν. Και φυσικά θα τους φανεί πάρα πολύ περίεργο και στους δύο, έτσι, γιατί το είχαν ζήσει τόσα χρόνια, ότι τα Χριστούγεννα δεν θα δουν, δεν θα διαβάζουν. Ο Αντρέ επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, σκέψεις επιστροφής του Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Φοβερό και αυτό. Ναι, γιατί εγώ ρώτησα για το καλοκαίρι και μου λέει ποιο καλοκαίρι, τώρα τα Χριστούγεννα, που δεν θα διαβάσω αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα τους φανεί πάρα πολύ περίεργο. Ναι, όμως δεν ήταν και ψέματα. Όχι, μου είπε ότι... Η επιθυμία πάντα υπήρχε. Ναι, μου είπε ότι... το είχε πει. Σαν πως τώρα το καλοκαίρι δεν ήταν πολλοί αυτοί που δεν το πίστευαν. Πάλι. Εντάξει. Εμείς το καλοκαίρι αυτό ήταν το μοναδικό που το παίξαμε σοβαρά το θέμα. Και όταν καταλάβαμε ότι εντός ΠΑΟΚ κάποιοι δεν θέλουν να γίνει, το παίξαμε ακόμα πιο σοβαρά. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα η Βάσο. Είπε και πολύ. Όχι. Είπε και πολύ ωραία. Κοίταξε. Το έζησαν κάθε καλοκαίρι. Δεν μπόρεσαν να το. Ήταν το ίδιο σκηνικό. Γινούσαν στην Ελλάδα και το ίδιο σκηνικό μονίμως. Ποιος θα μιλήσει στον Αντρέ, ποιος θα το ρωτήσει για τον ΠΑΟΚ, ποιος θα το πρωτογράψει. Ήταν το ίδιο σκηνικό. Δεν μπορούσαν και οι ίδιοι να διαχωρίσουν ποιος κράτησε την σοβαρή πολιτική της μεταγραφικής περίοδου.
Ωραία. Αυτά με τον Βιερίνια, με το πρόβλημα, με τη συνέντευξη. Πάμε κατά τα άλλα, Ελένη. Ο Πέλκας, κεντρικό πρόσωπο και στις ψηφοφορίες στη Λίγκα, έτσι. Και πολυτιμότερος της αγωνιστικής, αλλά και έτσι. Το καλύτερο γκολ. Το πρώτο, όχι το δεύτερο. Έτσι. Α, στο διαγωνισμό για το best goal, το πρώτο του είναι πρώτο και το δεύτερο του είναι τρίτο. Το δεύτερο ποιο είναι? Του Κονέ. Γκολάρα. Πολύ ωραίο γκολ. Γκολάρα. Αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά τον αφήνει πίσω του ο Πέλκος στον σχετικό διαγωνισμό, έτσι. Ναι, ήταν ο άνθρωπος της 14ης αγωνιστικής, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, και γι' αυτό κιόλας κατέκτησε τα δύο βραβεία. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι γενικός στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες, στο προσκήνιο είναι βέβαια και άλλοι ποδοσφαιριστές, είναι και ο Μαουρίς, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι έχει ιδιαίτερη πέραση, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, στην πατρίδα του. Γιατί υπάρχουν αρκετές συζητήσεις, αρκετές ιστοσελίδες που και ασχολούνται με την πορεία του και καταγράφουν κάθε συμμετοχή του. Είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τα μέσα της πατρίδας του, παρακολουθούν στενά. Χτες μίλησε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θεωρώ ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση, τα πηγαίνουμε καλά, έχουμε μια καλή κατάσταση και σημαντικά αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Το δείξαμε αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ήμασταν προσιλωμένοι και τα 90 λεπτά του αγώνα. Αντιμετωπίσαμε ένα δυνατό αντίπαλο. Μέσα από τέτοια παιχνίδια χτίζουμε σαφώς χαρακτήρα και θεωρώ ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Δηλώσεις που αναπαράχθηκαν από πάρα πολλά έτσι, μέσα της πατρίδας του. Κάτι για τον Μπέλκα. Ναι. Συζήτησε χθες με έναν φίλο, έναν κύριο, ο οποίος αναρτήθηκε κάποια στιγμή από την Κυριακή και μετά είναι κεντρικό πρόσωπο παντού. Πέλκας από εδώ, Πέλκας από εκεί. Μια υπερπροβολή, μια τεράστια προβολή για τον Πέλκα παντού σε όλη τη χώρα. Και αναρωτιέται ποιος θα τον βοηθήσει. Μην τυχόν γίνει καμιά στραβή και τον επηρεάσει αρνητικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί παίζει παντού το όνομά του, είναι το κύριο θέμα. Κανείς δεν τον βοηθήσει. Μόνος του. Μόνος του, όπως έχει ξεπεράσει όλα τα δύσκολα που πέρασε στον ΠΑΟΚ, όλα, τα πάντα. Και κριτική και μπινελίκη και απομάκρυνση και τα πάντα, έτσι θα ξεπεράσει και αυτό. Δηλαδή πρέπει να το καταφέρει. Πώς ξεπέρασε το ότι υπέγραψε συμβόλαιο και όχι μόνο δεν κάθισε σε αυτό, αλλά ήταν ακόμα καλύτερος και τώρα θα αντιδράσει πάλι θετικά, έτσι πρέπει. Και να σου πω και κάτι για τον Πέλκα, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο γιατί τα έχει περάσει όλα αυτά μέσα από την πορεία του στον ΠΑΟΚ και από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Για ποδοσφαιριστές τύπου Λιμιού είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, θεωρώ εγώ. Γιατί ο Πέλκας... Ναι, δεν έχει σχέση. Ναι, έχει μια εμπειρία, θα μου πεις, ίσως σε μικρότερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βλέπει το όνομά του να κάνει το μεγάλο μπαμ. Το έχει ξανακάνει, εντάξει. Ναι, ακριβώς. Έχει περάσει διαστήματα ο Πέλκας που ήταν πολύ μπροστά και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Για ποδοσφαιριστές τύπου Λιμιού είναι πιο δύσκολο διαχειρίσιμο. Είναι 5 χρόνια μικρότερος ο Λιμιός. Και αυτό, και δεν ήταν ποτέ σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, με αυτή τη δυναμική, με αυτή την πίεση, με αυτά τα φώτα μπροστά. Δεν καταλαβαίνει. Ο Λιμιός, μην το φοβάσαι. Ο Λιμιός έχει πολύ καλό περιβάλλον. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι. Είναι το τοπιόν. Είναι τα μούτρα του. Δεν είναι. Μην το φοβάσαι το Λιμιό. Δεν είναι κλαρινό γαμπρό τέτοιο. Ναι, καμία σχέση. Δούλεψαν καλά μαζί του στην προσωπικότητά του και στον χαρακτήρα του, πέρα από τα ταλέντα του και το... Έχει άγνοια κινδύνου. Δεν είναι ο Κοέλιο, επειδή πες για προσωπικότητα τώρα, εντάξει, αλλά... Ενώ στο πώς διαχειρίζεσαι, ναι, την επιτυχία. Δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτό που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άγνοια κινδύνου. Δεν τους απασχολεί. Δεν πάει να γίνεται πυρηνικός πόλεμος γύρω τους, δεν τον απασχολεί. Ελένη, είχες επικοινωνία με ανθρώπους του Πλατανιά και θα δούμε και αργότερα να φιλοξενήσουμε. Στην ερώτηση για το 30 ευρώ, έχεις πάρει κάποια απάντηση? Τι έγινε, πώς έγινε, αν ξαναέγινε με άλλες ομάδες κτλ. Για το εισιτήριο, λέω. Ότι είναι οι συνθήκες τέτοιες, ναι, και αναγκάζονται να βάλουν τις τιμές εκεί που είναι και την πληρώνουν προφανώς και οι παδί του ΠΑΟΚ. Οι συνθήκες δύσκολες για την ομάδα τους. Είναι οι συνθήκες δύσκολες.
Εξαναγκάζονται εκεί. Επειδή είναι χειμώνα και δεν έχει τουρισμό. Να ορίσουν, να ορίσουν τις τιμές εκεί στα 30 με 40 ευρώ. Όταν πλήρωσε 15 ευρώ το καλοκαίρι, το ποτό τι είναι 30, σου λέει. Όχι, το καλοκαίρι, επειδή η Πλατανία στηρίζεται σε πολλούς επιχειρηματίες περιοχής, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει χρήμα, ρέι. Τώρα είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα. Τώρα Δεκέμβριο και όλα ναι. που ορίστηκε το παιχνίδι. Τώρα ξέρετε τι έχουν κάνει στις τουριστικές περιοχές. Ναι. Βγάλαν άδειες καζίνο. Τα οποία δουλεύουν όλο τον χρόνο. Θα μαζεύουν το χρήμα οι ντόπιοι και το χειμώνα θα το χάνουν στο καζίνο και αυτό και από την αρχή. Α, μόνο στο Ρέντζερ κερδίζει κάποιος. Μόνο. Πάντως, επειδή δεν το αναφέραμε, αξίζει να σταθούμε και στην συγγνώμη του ΜΑΚ, έτσι, γιατί πολύ συζητήσαμε την αντίδρασή του εκεί με τον Βηγιαφάνης. Βέβαια, για μένα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει και από την πρώτη φάση του Βηγιαφάνης και από την Βηγιαφάνης το χτυπάει. Μπράβο, και από τη διάθεση του Αργεντινού. Ναι, σαφώς ο ΜΑΚ αντέδρασε κακό, σαφώς ο ΜΑΚ αντέδρασε υπερβολικά σε εκείνο το σημείο και έτσι όπως ήταν το σκορ του παιχνιδιού, αλλά πρέπει να βάλουμε και στο πλάνο της συζήτησης και τον Βηγιαφάνης. Ο ίδιος πάντως ζήτησε συγγνώμη μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας. Ήταν ένα ξέχαστο απόγευμα στην Τούμπα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό με 4-0. Πιάσαμε φανταστική απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο και φυσικά ζητάω συγγνώμη για την αποβολή μου. Το ότι το αναγνώρισε, το κατάλαβε και ο ίδιος θέλησε να το σημειώσει μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας είναι κάτι και το κρατάμε κι εμείς. Έχει ευκαιρία τώρα να πάρει μια σειρά αγώνων και να βρει ρυθμό. Ο ίδιος, για τον ίδιο είναι απώλεια. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει τον Τζάλμα, θα μπει ο Βιερίνια σε κάποια φάση. Τώρα που δεν ήταν ο Βιερίνια, ήταν εξασφαλισμένη η θέση του λογικά στην ενδεκάδα. Ο Μάξ τον εαυτό του έκανε κακό κυρίως. Ναι, ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια, κυρίως για τον εαυτό του. Και έτσι πως ήταν και το παιχνίδι κιόλας, γιατί έβλεψε ότι ο Παναθηναϊκός πάει να το κάνει ροντέο, δεν του βγαίνει τίποτα, ο ΠΑΟΚ έχει ρολάρει, οπότε πάει να κάνει το μάτσο ροντέο, τουλάχιστον από πλευράς Βηγιαφάνης, ο οποίος ήταν απελπιστικά μόνος του, φαινόταν. Το τσίμπησε, το πέτυχε με τον ΜΑΚ, ο οποίος αντέδρασε και αποβλήθηκε. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Αυτά. Να είσαι καλά. Αυτά και από εμάς κλείνει η πρώτη ώρα. Για το ΠΑΟΚ είδαμε κάποια ποδοσφαιρικά ζητήματα. Σάββατο ΠΑΟΚ 7:30. Ίσως αργότερα έχουμε μια ζήτηση με ανθρώπους του Πλατανιά. Να δούμε αν θα καταφέρουμε. Χλωμός εμπλέφω. Ναι, εντάξει, θα το παλέψουμε. Γρήγορα επιστρέφουμε, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τα υπόλοιπα στη δεύτερη. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, ώρα για μπάσκετ. Πάμε να δούμε τι αναμένεται να δούμε απόψε. 7:30 ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Λογικά πρέπει να είναι το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου για τον Όμιλο στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Ludwigsburg, μία από τις καλύτερες ομάδες μέχρι τώρα στη διοργάνωση, από τις καλύτερες γερμανικές ομάδες, από τις πιο θεαματικές ομάδες σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Εμείς θα μπορούμε τώρα να δώσουμε 10 εισιτήρια στους πρώτους 10 που θα καλέσουν στο 2310-287-888. Πρέπει να έχετε αριθμό ΆΜΚΑ και βεβαίως τον αριθμό ταυτότητας. Οι πρώτοι 10 πάντως κερδίζετε εισιτήριο αυτόματα. 2310-287-888 για ένα από τα πιο, πώς το πω, κομβικά παιχνίδια, τα πιο σημαντικά, τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο, του ΠΑΟΚ. Το πιο δύσκολο παιχνίδι. Νίκο Μοσχοβίτη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Πώς θα καταφέρει να τους κερδίσει αυτός ο ΠΑΟΚ? Θα καταφέρει να τους κερδίσει αν δεν τους αφήσει να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν τους αφήσει να τον πιέσουν πολλές όλο το γήπεδο, να του κλέψουν μπάλες, αν ελέγξει τα rebound και έχει το ρυθμό εκεί που θέλει, θα καταφέρει να το διεκδικεί ως το τέλος το παιχνίδι. Εγώ έβαλα ένα 3,5 πρώτο σκόρε του αγώνα ο Γκος. Αυτοί δεν μοιράζουν τους πόντους τους? Ναι, πολλοί δεν έχουν. Ναι, ναι. Είναι 10 παίχτες στο ίδιο επίπεδο. Αυτό ακριβώς, αυτό θυμάμαι και εγώ, γι' αυτό το έπαιξα. Ναι, ναι. Είναι 10 παίχτες που παίζουν το ίδιο είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση με οποιοδήποτε έτσι συνδυασμό μπορεί να έχουν στην πεντάβα τους.
Και παίζουν και αυτοί πολύ με τα χαμηλά σχήματα. Γιατί το βλέπω πολύ από τον ΠΑΟΚ φέτος. Και η Ludwigsburg είναι μια ομάδα που, που δεν παίζει πολύ έτσι. Ναι. Θα τους βγάλουμε χαϊδευτικό ρε, εγώ να τελειώνει αυτό. Η ρίζε, να το λέμε να τελειώνουμε, ναι. Πώς είπε ο, ο Παρασκευαίδης, Λίκη, το Διομήδη προχθές και μας άφησε άφωνος. Δεν μου λες, ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να λέξει το ρυθμό. Για να έχεις το ρυθμό πέρα από την όποια προσπάθεια στην επίθεση να παίξεις πιο αργά κτλ. Πρέπει να πάρεις rebound. Rebound δεν παίρνει εύκολο ο ΠΑΟΚ. Σήμερα πρέπει να πάρει rebound οπωσδήποτε. Ναι. Έχει παιχνίδια που έχει πρόβλημα, έχει παιχνίδια που τα έχει ελέγξει. Σήμερα θα πρέπει να είναι από τα παιχνίδια που θα τα ελέγξει. Αν δεν τα ελέγξει, θα έχει σοβαρό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί είναι πολύ ψηλά στο τομέα των rebound και στα αμυντικά και στα επιθετικά. Πάει πάρα πολύ σε επιθετικό rebound, παρότι δεν έχει ξέρεις, τον κλασικό center που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλοί αθλητικούς παίκτες και στην περιφέρεια και κοντά στη ρακέτα και πάνε πάρα πολύ στο επιθετικό rebound. Το πρώτο πράγμα από όλα όσα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι αυτό. Είναι δηλαδή να προσπαθήσει να περιορίσει την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί σε αυτό το πράγμα, στο επιθετικό rebound. Αν το κάνει αυτό είναι μια αρχή. Το ανέφερε και ο Γκος χθες, το ανέφερε και ο Λέος Παθεοδόρου, το ανέφερε και ο Χρυσικόπουλος, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πραγματικά σε αυτό το τομέα είναι πολύ δυνατή η Γερμανία. Πολύ δυνατή. Και επίσης το είδαμε και στο πρώτο μάτς, που ο ΠΑΟΚ επέφερε από ένα σημείο και μετά. Είναι μια ομάδα η οποία πιέζει σε όλο το γήπεδο, σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό βέβαια, όταν φεύγει από το γήπεδο της λίγο αλλάζει. Δεν ανεβαίνει τόσο πολύ ο ρυθμός σε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το ψάχνει και εκτός έδρας και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Γιατί οι Γερμανοί παίρνουν πράγματα από αυτή την πίεση και τις μπάλες κλέβουν και εφηδιασμούς βγάζουν, γι' αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο το ότι έχει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ομάδα. Για μένα είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι Γερμανοί είτε εύκολα είτε δύσκολα είναι στην επόμενη φάση. Έχουν 6-1 στον όμιλο μέχρι τώρα. Έχουν χάσει μόνο από την Τενερίφη στην Ισπανία. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-5. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, το κίνητρο είναι πολύ μεγαλύτερο για το ΠΑΟΚ σήμερα. Βαθμολογικά. Αυτοί έρχονται όλοι. Ναι, κανονικά έχουν έρθει. Από δεν θέλει να ξεκουραστεί κανείς. Μπα, δεν έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη. Έχουν 85 πόντους μέσα ώρα στην επίθεση, 85 δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα είναι ψηλά. Τώρα αυτό βλέπω. Παρακολουθούσα ότι εκτός έδρας ο απολογισμός τους πέφτει στην επίθεση. Δηλαδή ενώ τα μας εντός έδρας ανεβάζουν, το πάνε πολύ ψηλά, εκτός έδρας είναι πιο χαμηλά. Εντάξει, προφανώς και με τον τρόπο που παίζουν δεν είναι το ίδιο να παίζεις στην έδρα σου και μακριά από αυτή, γιατί όταν είσαι στην έδρα σου, να βάλεις τον κόσμο λίγο στο γήπεδο, να πιέσεις περισσότερο, να κάνεις περισσότερα πράγματα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σε σχετικά καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Είναι πλήρης, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έχει δηλαδή κορμιά και χέρια και πόδια για να βάλει σήμερα. Δεν είναι ότι έχει δηλαδή πάλι 2-3 απουσίες και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και αυτό. Έχει συνεχόμενες νίκες. Και για μένα έχει και θα πρέπει να βγάλει θέληση για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι σήμερα. Γιατί οι Γερμανοί και να το χάσουν, εντάξει, είναι στο 6-1, θα πάνε στο 6-2. Δεν έγινε και τίποτα για αυτούς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει, λένε οι άνθρωποι του, στις 7 νίκες. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, νομίζω πως κάπου εκεί είναι. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να πάρει τα εντός έδρας παιχνίδια με τους Γερμανούς, με την Νεπτούνας, με την Σαλόν και την Ορλαντίνα, όπως λέγεται, σωστά. Και ένα εκτός έδρας. Την Καζιαντέπ, την άλλη εβδομάδα. Καζιαντέπ, ναι. Αν χάσει σήμερα, γιατί εντάξει, η Γερμανία είναι πάρα πολύ δυνατή, θα πρέπει να πάρει δύο εκτός, άρα και τη Βέντσπιλς. Την Καζιαντέπ και τη Βέντσπιλς. Ή την Τενερίφη, ξέρω εγώ τι να σου. Ναι, πω, καλά. Θα πάρει. Δεν τη βλέπω την Τενερίφη. Ναι, ναι. Δεν τη βλέπω. Κλείνω την περιφέρεια. Γι' αυτό είναι οριακά τα πράγματα. Είναι οριακά. Έχει ακόμα τη δυνατότητα να ρεφάρει εκείνη την ίδια που είχε κάνει από την Καζιατέπ. Που είχε κάνει στην έδρα του. Την είχε βρει σε άλλη φάση τότε βέβαια. Η Καζιατέπ χθες έφαγε 26 πόντους στην έδρα της Ορλαντίνα. Έχασε 83-57. Από αυτούς της Ορλαντίνα οι οποίοι είναι. Εντάξει, είναι. Υποβάθμισε την νίκη του ΠΑΟΚ του Μπατζόγλου, Νίκο μου. Έλα, η Ορλαντίνα τώρα ανοίγει. Αυτή δεν παίζει μπάσκετ. Τώρα ανοίγει. Η Καζιατέπ τι έγινε, άλλαξε όλο το ρόστερ. Οι ρεπόρτερ είναι ελαφρώς καλύτεροι. Εντάξει τώρα.
Η περσινή, όχι. Αλλάζουν πολύ εύκολα τα δεδομένα στις ομάδες μήνα με μήνα. Δηλαδή μπορεί η Νεπτούνας, για παράδειγμα, έχει αποδυναμωθεί, ε. Ναι, χθες έχασε κιόλας στη Σαλόν. Έφυγαν δύο παίχτες. Έφυγαν δύο παίχτες. Ναι, ναι. Έχει τέτοια θέματα η Νεπτούνας. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι σήμερα, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να το κερδίσει, ουσιαστικά ρεφάρει αυτή την είδα από την Καζιατέπ. Γιατί αν πεις από την Τενερίφη ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, ναι, ναι. Ακόμα και να χάσει και στην έδρα σου, αν κερδίσει τη Λούντβιξμπουργκ, μπορείς να το φέρεις στα ίσα και γίνει την είδα από την Καζιατέπ, που έχει μείνει στις δύο νίκες κι αυτή. Δεν έχει καταφέρει να πάρει άλλα μάτσα από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από το ξεκίνημα ΠΑΟΚ τότε που είχε πάει στη Γερμανία και είχε χάσει και τα βγάκια τα Πασχάλια από αυτή την ομάδα. Σήμερα σίγουρα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Το θέμα είναι να είναι προετοιμασμένος για αυτό που έχει να αντιμετωπίσει. Δηλαδή για το ρυθμό και τα rebound των Γερμανών. Αν τα κάνει αυτά, όσο θέλει. Είναι ένα αποκλειστικό προπονητή, αυτή δεν είναι. Όχι, μην τον μπερδεύεις. Μην την μπερδεύεις με την Oldenburg. Άλλος είναι εκείνος. Ναι. Γιατί νόμιζα ναι, στο πρώτο εκείνος είναι ο Βόσνιος. Όχι, όχι. Αυτός είναι Αμερικανός που έχουν. Ο Πάτρικ, ο προπονητής τους. Ωραία. Σπουδαίο παιχνίδι, πάρα πολύ καλός αντίπαλος, μεγάλη σημασία. Δώσαμε τα εισιτήρια. Όλα τα δώσαμε. Όλα, δεν έχουμε άλλα. Μπράβο. Είναι ωραίο το ότι πολύ γρήγορα οι φίλοι πήραν τηλέφωνο και πρέπει κάτσε, να ρε, φίλε, Golden State, πάω και σε. Δημιουργηθούν συνθήκες έδρασης σήμερα. Τα αξίζει δηλαδή. Είναι παιχνίδι υψηλού επίπεδου και πάω και είναι καλά πλέον. Έτσι είναι καλά. Οι διαιτητές για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ βγήκαν. Όχι ακόμα, μέχρι πριν λίγο που είχα δει. Βιδάλης, γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία, τι γίνεται με την ΑΕΚ, τι παίζεται. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ έχει κάνει δύο μεγάλες νίκες σε ρίγη. Εντάξει, ξεκινάμε τα βασικά. Άστο διαιτητή στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που την περιμέναμε να έχει άλλες δύο ήττες στο κεφάλι της, πήρε δύο νίκες, έτσι. Ναι. Το έχει αλλάξει το σκηνικό η ΑΕΚ που νίκησε και μέσα στην εστουδιά της χθες. Βέβαια, αφού παίζει, είναι προπονητής αυτός που τους έφερε. Άμα θέλεις, μην παίζεις. Έτσι είναι, Νίκο μου. Γι' αυτό βάλτε τον Λούμπος Μίχελ στον πάγκο να δεις πώς θα τρέχουν όλους. Πώς θα τρέχουμε εμείς φεύγοντας. Για λέγει. Εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι τώρα αυτό που έρχεται το Σάββατο, το οποίο αν η Άκη είχε χάσει από τον Ολυμπιακό θα ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν. Δηλαδή αν η εβδομάδα πήγαινε πιο δύσκολα θα ήταν παιχνίδι must win. Παραμένει must win όπως θα το κάνουμε γιατί έχει μείνει πίσω η ΑΕΚ. Γιατί και ο Προμηθέας είναι ψηλά και το Λαύριο μέχρι τώρα. Εγώ το Λαύριο φοβάμαι περισσότερο από όλους, δεν ξέρεις. Στο Λαύριο πηγαίνει ο ΠΑΟΚ 30 Δεκεμβρίου. Στα κοντά πάει, γι' αυτό σου λέω. Σαν το κερατσίνι ναι, ένα ναι. πράγμα. Το Λαύριο είναι ναι. καλό, τους έχεις ναι. δει. Τους είδανε, τους κέρδισε ο Άρης. Τους κέρδισε ο Άρης, τώρα ήταν η κακή τους μέρα εκεί. Αυτό ήταν θαύμα. Ναι. Έτσι πως είχε εγώ γίνει, όπου τους είδα είναι άστα να πάνε. Για λέγει. Ναι, ναι. Για την ΑΕΚ το παιχνίδι είναι σημαντικό, ένα από αυτά που πρέπει να πάρει γιατί έχει μείνει πίσω, έχει κάνει ήττες εκτός προγράμματος, έτσι έχει χάσει στη Ρόδα από τον Κολοσσό, έχει χάσει από το Λαύριο και εκεί που περιμένανε να είναι σίγουρα τρίτη και να είναι πιο κοντά στους δύο μεγάλους έχει μείνει πίσω και αυτό το μάτς του Σαββάτου είναι δύσκολο για αυτήν όπως και να το κάνουμε. Άμα κερδίσουμε πάμε και πάνω τους. Με τη διαιτησία δεν γίνεται. Και επειδή η ΑΕΚ γενικά τα τελευταία χρόνια από τότε που άλλαξε το ιδιωτησιακό της καθεστώς. Ναι. Βοηθιέται διακριτικά. Τα παιχνίδια ναι. που ζορίζεται θα πάρει και ένα δυο σφυρίγματα παραπάνω. Τα έχει δει και ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ένα τέτοιο μάτς μπορεί να είναι για αυτό του Σαββάτου. Και ένα μήνυμα το πήραμε στο μάτς του περασμένου Σαββάτου στην Αμαλιάδα. Που ο ΠΑΟΚ σώνει και καλά έπρεπε να χάσει. Από Θεσσαλονίκη ο διαιτητή. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Ναι. Από Θεσσαλονίκη ο διαιτητή. Και είναι το χειρότερο. Διεθνή διαιτητή. Ναι. Ναι. Αποκλείεται να οριστεί ο Πιλοίδης το Σάββατο, έτσι. Δεν γίνεται. Λες εσύ, ή αναρωτιέσαι εσύ. Έτσι, πλανάτε στην ατμόσφαιρα. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Υπάρχει και ένα. Είναι το θέμα της ΚΕΒ, το μόνιμο, είναι ότι δεν έχει διαιτητές. Δηλαδή. Πώς. Δεν έχει διαιτητές. Δεν. Για σε αγοράσει μετά. Οι πολύ καλοί είναι στην Ευρωλίγκα. Οι υψηλού επίπεδου τέλος πάντων, οπότε δεν σφυρίζουν Α1. Και η υψηλού επιπέδου της Α1 πόσοι να είναι, είναι δύο, να πω εγώ. Ωραία, αν δεν παίξουν αυτοί οι δύο, το πάω κάτι, ποιο το παίξουν. Αυτό λέω, ότι θα πρέπει να το παίξουν αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί, ο Αναστόπουλος, είναι πολύ καλός. Ο Σχοινάς. Όχι. Ναι,
Εντάξει. Το Μπιλοίδη, οι δικοί μας τον μισούν, εντάξει. Έρχεται μήνυμα να προσέξουν οι διαιτές το Σάββατο. Δεν ξέρω ποιος στέλνει. Ναι. Εντάξει, είναι γενικό το μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Ο Ψηλός πότε θα έρθει, το Πάσχα? Ακόμα δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει. Παιδιά, ο Πάκ τώρα βάζει τον Γκος σιγά σιγά στην ομάδα. Ο Γκος δεν το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι ακόμα ενώ προσπαθεί να μπει, ακόμα δεν ξέρει καλά καλά τα συστήματα. Μια χαρά τα ήξερε τον κόσμο. Και όμως δεν ήταν τα περισσότερα μέσα από το σύστημα. Ήταν, ναι, αυτό σου λέω. Βάλτα εσύ τώρα έτσι με μια τρίπλα, ναι, τα διποντάκια και εμείς, μια χαρά. Στο μυαλό μας έχουμε ότι παίρνεις ένα παίχτη, τον βάζεις μέσα, παίζει και αμέσως παίζει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Και δεν μπορείς ανά έτσι χρονικό διάστημα να βάζεις παίχτη. Ο Πάοκ έχει βάλει ήδη δύο μέσα στο ρόστερ του από το ξεκίνημα της σεζόν. Τον Κατσίβελη και τον Γκος. Σε κάποια φάση όλοι βλέπουμε ότι μπορεί να χρειαστεί και ψηλό. Αλλά τώρα που μιλάμε, είναι η πρώτη φορά που παίζει πλήρης από το ξεκίνημα της σεζόν, αυτές οι εβδομάδες έτσι, οι τελευταίες που είναι όλοι διαθέσιμοι, και βλέπει πώς του βγαίνει, τι του πηγαίνει καλά, τι δεν του πηγαίνει, για να δει αν χρειάζεται κάτι να διορθώσει στην πορεία. Εμείς οι περισσότεροι το έχουμε ότι ναι, πάρε και ένα ψηλό ακόμα, βάλτε να παίξει. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ απλό. Οι γιορταστικές εκδηλώσεις πότε θα γίνουν για το μεγάλο event του μπασκετικού ΠΑΟΚ? Το ρεκόρ του διαστρέμματος του Κρουμπάλη. Κλείσαμε δίμηνο με διάστημα. Δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ στην ιστορία. Πάλι είναι πολύ ευαίσθητος αυτά τα θέματα. Είναι πολύ ευαίσθητος. Είναι από εκείνα τα παιδιά. Θα το ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Όχι, παίζει. Απλά σήμερα θα παίξει. Απλά ήταν το πρώτο διάστημα της ιστορίας των διαστρέμματων που κράτησε δύο μήνες. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι από εκείνους τους αθλητές που αν θα τραυματιστούν, ωραία, με το που θα νιώσουν την παραμικρή ενόχληση, δεν μπορώ, έχω ενόχληση. Ο Λεβέκα από το Ομάν, αυτός δηλαδή. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα για το Λεβέκα, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κάπου πήρε το μάτι μου, ένα πολύ πετυχημένο. Άστα, το φάγατε. Πες μας για τα δικά σου λίγο. Αληθεύει ότι πήρες τηλέφωνο σε στέλεχος του ΠΑΟΚ 24 και καλά για να δώσεις μια πληροφορία για αθλητή? Και μετά το γύρισες και του πες από την ώρα που έχεις να έρθει στο γήπεδο ΠΑΟΚ και δεις συνέχεια, είναι αλήθεια? 100%. Φυσικά και το είπα, εννοείται. Εντάξει. Και το παραδέχτηκε και το παραδέχτηκε. Ναι. Ωραία, ναι. Και το παραδέχτηκε και ο ίδιος προς τιμήν του, είπε ότι ναι και γι' αυτό δεν έρχομαι. Ήρθε, λέει, τελευταία φορά στο ΠΑΟΚ Τενερίφη. Ναι. Και από τότε ΠΑΟΚ δεν ξαναέχασε. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Έτσι. Αλήθεια αυτό. Ωραία. Εντάξει. Okay. Θα πάμε, λοιπόν, θα πάμε Διαμαντόπουλος μετά... στα Χανιά. Ποιος είναι ο Σταύρος? Όχι. Η Ελίνα. Νίκος, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος? Από την Αρκαδία πρέπει να είναι ένας. Θα δούμε ποιος είναι ο διαιτής, λοιπόν, ο Διαμαντόπουλος. Ποιοι ορίστηκαν στα άλλα παιχνίδια. Με το που επιστρέψουμε. Και βόλεϊ και ποδόσφαιρο τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή. Λοιπόν, η ΚΕΔΑ ανακοίνωσε ορισμούς διαιτητών για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Για να δούμε ποιοι σφυρίζουν. Στα περιβόλια το Σάββατο, στα Χανιά, Πλατανιάς, ΠΑΟΚ, Διαμαντόπουλος, Αρκαδίας. Κουράκης, Ηρακλείου, βοηθός. Κουντουρέλης, Αθηνών, βοηθός. Τέταρτος, Φουκάκης, Ηρακλείου, παρατηρητής Τεροβίτσας. Σάββατο επίσης έχουμε Κέρκυρα, Ατρόμητος, Κομίνης, με Κοσταρά, Κολοσιόνι. Τι γίνεται? Κολοσιόνι. Αρετόπουλος. Πώς τι δείχνουν και αυτοί, ναι. Τρικάλ. Κολοσιόνις. Α. Αθανάσιος. Ξόδι. Κόρη του Θάνη. Αρετόπουλος Τρικάλων τέταρτος. Ο Άκα. Σάββατο. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Κουμπαράκης από τη Θράκη. Μεκούλα Χασάν και Καλφάκη Χανίων. Ζαραβίνος Αθηνών τέταρτος. Ξάνθη Παναθηναϊκός. Κυριακή βράδυ. Καραντώνης Ημαθίας. Με Δημητριάδη Μακεδονίας και Μερκενίδη Μακεδονίας. Τέταρτος είναι ο Παπαδόπουλος. Παρατηρητής Αθόπουλος. Λαμία ΑΕΛ. Σκουλάς Θεσσαλίας. Όπα, κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Λαμία ΑΕΛ. Σκουλάς Θεσσαλίας. Πρόβλημα. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό? Μόνο εμείς είμαστε χαζίδες. Κάτσε, δεν το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι άλλο η Λάρισα, άλλο η Θεσσαλία. Θα βάλω βολιώτη για να τους... Πώς, τι γίνεται ρε φίλε?
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και να γυρίσει ο Σκουλάς εκεί, να τον περιμένουν στην είσοδο ο κόσμος στην πόλη, ε. Μας έχει παίξει αυτός ο Σκουλάς κάπου, ε. Ναι. Ποιο ήταν. Εδώ παίζει την ΑΕΛ. Στο Ξάνθη πάω και αυτός δεν ήταν. Ναι. Πολύ σφίδιζε. Λαμία, ΑΕΛ, Σκουλάς Θεσσαλίας. Τι πράγμα είναι αυτό. Ευθυμιάδης Πιερίας, Δίπλαρης, Καρδίτσας, Ζαχαριάδης Μακεδονίας. Ποιο είναι το τρίδημο. Διαμαντόπουλος, Κουράκης, Κουντουρέλης. Τι περισσότερο βουλευτές μου κάνουν. Ναι. Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Μπλάνας, Μεσσηνίας. Τους καιρό έχει να παίξει. Αλεξίας Μεσσηνίας, Κωνσταντίος, Κωνσταντίνος Κωνσταντίος. Είναι ο δεύτερος βοηθός, από την Εύβοια. Ελληνοκύπριος. Λάμπρου Ευβοίας, ναι. Και Λεβαδιακός Πανιώνιος, Παπαπέτρου. Αθηνών. Αφαγωθήκατε. Πού είναι ο Παπαπέτρου, ορίστε. Παίζει ο Παπαπέτρου κανονικά. Δύο αγώνες δεν έπαιξε. Του Μπακάρης Αθηνών και. Ορίστε, ρε φίλε. Δηλαδή, Λεβαδιακός Πανιώνιος. Νέα Σμύρνη. Ναι. Δεν έχει φύγει από την Αττική. Όχι, εκεί είναι ακόμα. Και είναι. Παπαπέτρου Αθηνών. Συνορεύει με το Δήμο Αθηναίων. Τι γίνεται, ρε. Λαμία Ελ Σκουλάς Θεσσαλίας. Και πάω. Ο ΠΑΟΚ δεν τον παίξει, όχι Θεσσαλονικιός, ούτε Χαλκιδικιώτης, ούτε Κατερίνη, ούτε Βέρεια, ούτε Κιλκής, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, μην τυχόν τους πού τίποτα. Ε, τι τραβάμε, ρε. Τα κρατάω τα πυραυλάκια μου για το τέλος, βρε, ξύπνα. Ξύπνα, βρε, μια ζωή ανυπόμονος είσαι. Ξύπνα. Μάλιστα. Το Βάτσιο τον κάψανε άλλοι, είναι ο Βάτσιος μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος Βάτσιος, ε, όργια έκανε πάλι. Ξέρω, αυτό σου. Τι, ποιος Βάτσιος. Που θέλουν να τον κάνουν και διεθνή. Λέει είναι πολύ καλό, λέει στα τεστ Κούπερ. Τι να το κάνω, γαμμένο καλό στα τεστ Κούπερ και δεν έχει πετύχει φάση, ρε. Δεύτερη παραπομπή. Δεύτερη τιμωρία. Δεύτερη τιμωρία. Τι πόσε καίγεσαι. Νομίζω πρέπει ήδη να πάρει το δρόμο του. Εντάξει. Μία-δύο. Αυτά με του διαιτητέ για την αγωνιστική όπου. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακό είπαμε παίζει. Ολυμπιακό. Πα Γιάννενα. Κυριακή μεσημέρι. Έχουν κάτι μεσημεριάτικα κουφάτα για να πετυχαίνουν που και που. Έχουν και όμως καμιά πώληση και κάτι δανεικούς. Γιάννενα. Τζίλος Λάρισσας. Να το είδες. Α, είδες. Ο Τζίλος είναι Λάρισσας, ναι. Ο Σκουλάς είναι Θεσσαλίας. Αυτό σου λέω, ρε. Από το Βόλο είναι. Ναι. Ο Αρετόπουλος τι είναι. Τρίκαλα. Είδες. Άλλο Τρίκαλα. Δεν Τρίκαλα, είναι Θεσσαλία. Άρα και εσύ κάνε Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκης, Ζαχαριάδης Μακεδονίας. Ε? Ε, πολύ ωραίο. Πώς. Ναι, όχι, κάνε και εσύ, λέω αυτό. Άκου Λάρισα και Θεσσαλία. Τι πράγμα είναι. Και Χαλκιδικής δεν είναι κανείς, ε. Είναι κάποιος Χαλκιδικής. Και ο Γρεβένης που είναι, το φάγανε. Με το διαιτητής, διαιτητής λέω. Διαιτητής. Που όμως είναι εντάξει, είναι άλλος νομός. Εντάξει, δεν είναι το ότι είναι κοντά, είναι άλλος νομός. Και δεν έχει και ΠΑΟΚ σύνδεση Χαλκιδικής. Αλλά, δηλαδή. Αλλά και εκεί να υπήρχε διαιτητή, δεν τον βάζανε στον ΠΑΟΚ. Έχει ρε φίλε γειτονικός νομός. Δεν έχει. Έχουν βάλει κανέναν. Εντάξει, Καβάλα δεν είναι και πολύ γειτονικός. Ούτε τον Κιλκισιώτη έχουν βάλει. Κάτσε λίγο. Με την Καβάλα δεν συνοδεύουμε πολύ. Έχουμε μια απόσταση. Φυσικά. Ο Μάνταλος από την Καβάλα είναι. Σου είπα, λέει ο άλλος, ΕΠΣ Θεσσαλίας είναι ο νομός Βόλου. Ναι, γιατί να είναι. Η Λάρισα τι είναι δηλαδή. Είναι μαγιά τους, λέω. Αυτό λέω ότι είναι μαγιά και της περιοχής, το ότι έχουν κάνει διαχωρισμό. Αυτό λέω. Και παίζει τώρα ο Θεσσαλός το Λαμία ΑΕΛ. Γιατί ρε, εσύ, δεν έχεις ΕΠΣ Μακεδονίας. Δεν είναι ΕΠΣ Ερών, Μακεδονία. Δεν είναι ΕΠΣ Μαθίας, Μακεδονία. Δεν είναι ΕΠΣ Πέλλας, Μακεδονία. Δεν είναι ΕΠΣ Καβάλας, Μακεδονία. Άλλο. Δεν είναι ΕΠΣ Κρεβενών, Μακεδονία. ΕΠΣ Θεσσαλονίκης. Τι? ΕΠΣ Θεσσαλονίκης έπρεπε να υπάρχει. Για να είναι παρόμοιος ο διαχωρισμός. ΕΠΣ Θεσσαλονίκης. Και άλλο ΕΠΣ Μακεδονίας. Τέλος πάντων. Μας έχει μπερδέψει το βάζο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πάμε. Είναι ένας φίλος βολεϊκός στο ΠΑΟΚ 24 που έχει πάντα ρεπορτάζ, πληροφορίες κτλ. Είναι ο φίλος ο οποίος υπογράφει ως Φραντζέσκος. Θα διαβάσω το σχόλιο του
στο χθεσινό σχόλιο της ημέρας του Γιάννη Παρασκευαίδη. Γιατί φυσικά χθες το βράδυ του ΠΑΟΚ 4 αναφερθήκαμε στο Βόλι. Με φοβερή φωτογραφία κουμεντάκι. Δεν είναι εκπληκτική φωτογραφία. Τι θες να κάνουμε τώρα, ανάλυση φωτογραφίας. Όχι, το σχόλιο θα διαβάσω του βολεϊκού φίλου, ο οποίος έχει αποδείξει στα σχόλιά του, μου είπε και ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, ότι έχει και πολλές γνώσεις, αλλά έχει και πληροφορίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για βόλεϊ, μόνο για το σχόλιο του φίλου και θα πούμε τι έχουμε αύριο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, σήμερα με την ευκαιρία ότι γράφει το σχόλιο της ημέρας ο Γιάννης, γνώστης του βόλεϊ και των συνθηκών στην ομάδα. Εσύ, το κριτική άλλωστε έχει σχολή βόλεϊ, δεν είναι δηλαδή απλά. Ας πούμε μερικά πράγματα για το βόλεϊ. Η συγκεκριμένη κίνηση με τον Κουμεντάκι είναι σημαντική για τη διατήρηση των σκύπτρων. Για τους συνοπαδούς που δεν έχουν μεγάλη επαφή με το άθλημα, να φέρουν ένα παράδειγμα, γράφει εδώ, για να καταλάβουν. Το παράδειγμα αναφέρεται στα play-off, τα περσινά, γιατί προηγουμένως δεν παρακολουθούσαμε βόλεϊ, αλλά πειραματισμούς. Πέρυσι, έχοντας την υποδοχή Σαφράνοβιτς, Ντάντε και Γκαρά, ξεκινούσε σωστά η επίθεση με καλή υποδοχή. Η μπάλα στον Πασαδόρο Τερζή και πάσα με τελείωμα είτε στο Στάροβιτς, στους δύο τελικούς ήταν κομβικός, είτε στο Σακόγλου, είτε στους δύο ακραίους, Σαφράνοβιτς και Ντάντε. Θυμηθείτε πόσο ανεβασμένος ήταν ο Ντάντε στους τελικούς, όταν η επίθεση ξεκινούσε ορθά. Σου εξηγεί δηλαδή πόσο σημαντική είναι η υποδοχή. Ναι, στα λέω Παρασκευέδη στο σοκαιρό και δεν τον ακούσω. Με την έλευση του Κουμεντάκη, έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο. Εννοείται, και θα έχει τρεις υποδοχές. Και να βγάλουμε και περισσότερη ποικιλία στην επίθεση. Σημαντικότατο και το ότι θα απελευθερωθεί στην επίθεση ο παιχταράς Σαφράνοβιτς. Ναι, γιατί τον φορτώνεις περισσότερο από όσο πρέπει. Ναι. Έχουμε παρέμβαση. Μιλάμε για βόλεϊ. Ακόμα ειδικό για βόλεϊ. Γιώργος Μαντζούκης στον αέρα. Γιώργο. Καλησπέρα. Δεν θα πω για βόλεϊ. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Έδεσσα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και λίγα λεπτά. Στις 3 ώρα έχει δεσσακός Ηρακλής, ε. Έχει, αλλά αυτό που γίνεται με την αστυνομία δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Υπάρχουν από τα Γιαννητά και μετά μπλόκα, πιο συγκεκριμένα στο Μαυροβούνι, εκεί δηλαδή όπου είναι το φανάρι, όπου δεξιά πας για Ριδαία, αριστερά πας για Έδεσσα, λίγο πιο κάτω στις γραμμές που τρέχουν υπάρχουν μπλόκα. Θα σας πω το περιστατικό το δικό μου. Ναι. Αν δεν έδειχνα την δημοσιογραφική μου ταυτότητα, μάλλον δεν θα περνούσα. Άρα θεωρείς δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε αβάντες από την αστυνομία. Αυτό λες στον αέρα της πόλης αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω στον αέρα ότι απαγορεύουν στον κόσμο του Ηρακλή και σταματάνε τα αυτοκίνητα, κόβουν φάτσες να δουν ποιος φοράει, αν φοράει μπλε. Δηλαδή ζούμε πάλι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μου θυμίζουν Βόλο πριν 3-4 χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υπήρχε κάποια ενημέρωση, κάποια ανακοίνωση αστυνομίας και ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις, έστω και μεμονωμένες. Δεν έχω δει από τον Υπουργό να βγει. Συνήθως ο Βασιλιάδης δεν βγάζει, ο Υπουργός δεν βγάζει. Δεν νομίζω ότι, ναι. Αλλά τώρα να πηγαίνεις στην Έδεσσα και έξω από την Έδεσσα, μετά τα Γεννητά πιο συγκεκριμένα, να σε σταματάνε, να υπάρχει πάρα πολύ αστυνομία παντού, να σε σταματάνε σε μπλόκο, να σου λένε πού πας, τι δουλειά κάνεις, δείξε μου ταυτότητα, γιατί θα πας στην Έδεσσα. Δεν μπορείς να πεις και σε γάμο σήμερα. Και τα λάχτες έχει. Σε μια δημοκρατική χώρα αυτά. Καλά, δημοκρατική μην παίρνεις και όρκο, αλλά τέλος πάντων. Όρκο δεν παίρνω σίγουρα. Ναι. Ωραία, πες που είναι τα μπλόκα, όσοι πάνε να τα αποφύγουν. Είναι στο Μαυροβούνι, λίγο μετά το φανάριο που αντί να πας δεξιά για Αριδαία, για Πόδρα κτλ. Πας αριστερά που γράφει για Έδεσσα, εκεί στις γραμμές των τρένων. Είναι πάρα πολλοί που περιμένουν. Και το κορυφαίο είναι η ερώτηση που έγινε σε έναν καλό μου φίλο που ήταν συνοδηγός. Ναι. Εγώ ήμουν οδηγός. Κατέβηκα εγώ, έδειξα ταυτότητά μου, παιδιά δημοσιογράφους, θα πάω να περιγράψω το ΜΑΤ. Η ερώτηση στον συνοδηγό, εσύ πού πας? Για καφέ. Πού να πηγαίνεις, στο ίδιο αμάξι είμαστε. Στους καταράκτες θα λέτε, στους καταράκτες. Πολύ ωραίοι καταράκτες, φίλοι, πολύ ωραίοι καταράκτες. Είμαστε στο ίδιο αυτοκίνητο και ρώτησαν τον συνοδηγό πού πας εσύ. Και, ποια είναι, αμάξι... και ποια είναι η λύση τώρα? Δική σας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά εμείς είναι ενημερώνουμε. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Πάρα πολύ εκνευριστικό και είναι... τώρα συνάντησα πριν λίγο και τον Λάκη Παπαϊωάννου που ήταν έξω φρενών με αυτή την κατάσταση και είναι έξω φρενών και είναι λογικό να είναι έξω φρενών γιατί δεν είμαστε έξω από το Καραϊσκάκης ούτε να ξέρω εγώ να υπάρχει κίνδυνος ή οτιδήποτε άλλο, την Έδεσσα είμαστε. Και είναι μια κοντινή πόλη, να πει ο κόσμος αφήνει τις δουλειές του, μην ξεχνάμε ότι είναι Τετάρτη, πολλοί κόσμος αφήνει τις δουλειές του
για να έρθει να δει τον αγαπημένο του Ηράκλη. Είναι, έχει κάθε δικαίωμα να πάει να δει. Να πάει μια βόλτα στην Έδεσσα έχει καταρχάς κάθε δικαίωμα. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει επειδή έχει πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη να του πεις ότι σήμερα ήταν αυτό που μου είχε πει ο αστυνομικός διευθυντής του Βόλου πριν 4 χρόνια. Λάθος μέρα διάλεξες να πεις στο Βόλο. Αυτό μου είχε πει τότε. Μη μας το πούνε και στην Έδεσσα τώρα αυτό. Εντάξει, κάνει φορά πες, κάνει ένα σχόλιο στο booking πες του για να ξέρουμε πώς θα πάμε και πού θα πάμε. Τέλος πάντων, αυτά και ψαρωτικά τώρα, εντάξει. Υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που υπάρχει, το γυρίσαν όχι. Πίσω ή απλά... Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω αυτό που συνέβη σε μένα. Καταγράφω τον εκνευρισμό των ανθρώπων του Ηρακλή και καταγράφω και όλη αυτή την πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη που υπάρχει από τα γέννητα και μετά. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Και το να ζητάνε ταυτότητες για να πας σε μια κοντινή στη Θεσσαλονίκη πόλη. Οπουδήποτε βασικά. Δεν χρειάζεται να είναι κοντινή ή μακρινή. Για καφέ πήγαινε. Επιτσιδικά δεν ταυτότητα μας ζητούσαν. Εντάξει, συμβαίνει. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέω ακριβώς. Δηλαδή θα πει ο κόσμος να δει ένα παιχνίδι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε. Τα λέμε. Πάμε στο μήνυμα του φίλου που σχολιάζει του Βόλη, που είναι γνώστης. Γράφει για το Κουμεντάκη ότι πρέπει να αποδείξει ο Κουμεντάκης γιατί δεν έπαιξε ποτέ σε ομάδα πρωταθλητισμού. Γράφει εδώ ο γνώστης. Ο Γκόμες είναι πρόβλημα για γερούς λίτες. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Γράφει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για μια ομάδα Βόλη όπου τα ονόματα του Ραγγέλ και του Λί παίζουν. Συζητιούνται. Μια και ο ΠΑΟΚ θα πάρει κεντρικό ξένο. Ραγγέλη Λί προτιμάς. Δεν ξέρω να σου πω, φίλε. Τόσα χρόνια Βόλου βλέπεις, φίλε. Τρία χρόνια. Το ένστικτο λέει Ραγγέλ. Γιατί τον είδε και πέρυσι. Στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι ο Λί. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έφυγε σε ο Ντέιβιτ Λί και να γυρίσει Μπρους Λί. Αυτό λες. Δεν έχω και τόσο. Στον αέρα της πόλης. Να σου πω. Okay, δε, αλλά τώρα δηλαδή γυρνάς γύρω-γύρω τους ίδιους παίχτες. Δεν μπορεί να βρεις άλλο κεντρικό, καλό ξένο. Εδώ στο ποδόσφαιρο έχεις 300 εκατομμύρια και γυρνάς γύρω-γύρω τους ίδιους. Και πουλάς τρέλα για το βόλεϊ και το θαλάσσι του Κατσαρί, την παραγοντάρα. Κυνηγάς το Θανάση. Στο ποδόσφαιρο κυνηγάς το Θανάση. Στο ποδόσφαιρο. Την Προεδράρα. Καλά που ήρθε η Αγγελάρα στο ποδόσφαιρο και θα δούμε κανένα παίχτη. Καλά που ήρθε. Θα κάνει και σκάουτινγκ εκεί. Πώς να νιώθουν άνοιξη του μασκάουτινγκ σήμερα. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να βρει και καλύτερο. Ο Μίχελ που το είδε έτσι πρωί-πρωί, πώς να νιώθει. Τον αμαφούλε. Αμαφούλε, φίλε. Να σου πω κάτι όμως, Κώστα. Επειδή τα λες ωραία, φίλε, και θυμάσαι ιστορία καλά. Η προσποίηση που τους κάναμε με τη δοκιμή του Thank God και την ανακοίνωση του Ναπολέων μπερδεύτηκαν όλα τα τμήματα σκάουτινγκ όλων των υπολείπων. Εκεί που μελετούσαν πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά, αυτός ο κανού των φτωχών που δοκιμάζουν, τι ωραίος είναι κτλ. Τσουπ! Ανακοινώνεις Ναπολέωνα Μαφούλε. Τους ακάτεψες. Τους ακάτεψες. Αυτά από εμάς και σήμερα, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Α, για το Βόλεϊ δεν είπαμε ρεσί. Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εντάξει. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στο Βόλεϊ. Θα το δείξουμε. Είναι η ημέρα. Θα το δείξουμε. Φόρτσα Group. Θα το δείξουμε. Δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Θα έχει από τη Φόρτσα. Μάλιστα. Ωραία. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στο Βόλεϊ. Αυτά από εμάς συνέχεια εδώ με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, φουλ επίθεση από τώρα μέχρι και τις 3.